Διότι ένας επίσκοπος, πατέρας μας, ο πνευματικός μας πατέρας,
ο πνευματικός μας γέροντας, ο εκκλησιαστικός μας διοικητής, ο Μητροπολίτης μας και επίσκοπός μας, ο υπεύθυνος των ψυχών και του σωμάτων μας, βρίσκεται στον ουρανό και μπορεί από εκεί να προσεύχεται και να μας προσέχει καλύτερα. Όσο βρισκόταν εδώ στη γη, μας πρόσκειται την προσευχή του και αν κάποιος πήγε να ζητήσει μια συμβουλή. Τώρα όμως στον ουρανό μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μία ώρα σε όλα μας τα σπίτια. Να βλέπει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, ακούει τα πάντα, προστρέχει κάθε φορά που του ζητάμε βοήθεια. Ο Ποιμενάρχης δεν εγκαταλείπει την επαρχία του όταν ανέβει στον ουρανό και μάλιστα ο Άγιος Ποιμενάρχης. Και ο καλός μας ο Μακαριστός Αντώνιος, ο Άγιος αυτός Ποιμενάρχης, όχι απλά δεν εγκατέλειψε την επαρχία του, αλλά βρίσκεται δίπλα σε όλους μας καθημερινά, κάθε φορά που τον φωνάζουμε και τον έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι που έχουμε ένα πρέσβη στον ουρανό προσέρχεται στον Θεό για μας. Τρίτον, 17 Δεκεμβρίου 2005 είναι η μέρα χαράς για μας, γιατί μπορούμε πλέον με ασφάλεια να έχουμε ένα πρότυπο στη ζωή μας. Πρότυπο στη ζωή μας είναι αυτός που κερδίζει τη ζωή γιατί έχει κερδίσει τον ουρανό. Πρότυπο στη ζωή μας δεν είναι αυτά που βλέπουμε στις διάφορες οθόνες. Πρότυπο στη ζωή μας δεν είναι ο πλούσιος, ο δυνατός, ο ένδοξος. Αυτός που αγαπάει την καρέκλα του πιο πολύ από όλα τα άλλα. Πρότυπο στη ζωή μας δεν είναι αυτός που καλοπερνάει, υποτίθεται. Αυτός που ξοδεύει, αυτός που κάνει, που κατέβει στο κεφάλι και δεν το κυνηγάει κανένας. Πρότυπος στη ζωή μας είναι ο έξυπνος. Είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τον ουρανό, έφτασε στον προορισμό του. Δεν μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας πρότυπο αυτόν που τρέχει στο γήπεδο πάνω κάτω, αλλά αυτόν που νίκησε μετά το τρέξιμο. Γιατί αν τρέχουμε τσάπα, τι πρότυπο υπάρχει. Γιατί να τρέχουμε και μη τσάπα. Και ο Μακαριστός μας, καλός μας Αντώνιος, νίκησε. Είναι στον ουρανό και είναι πρότυπο ζωής. Όταν αντιγράψουμε τη ζωή του και εμείς θα τον ακολουθήσουμε στο παράδεισο και θα μας πάρει στην αγκαλιά του. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα γιατί τον ζήσατε περισσότερο καιρό από μένα. Εμείς μόνο από επισκέψεις τον γνωρίζατε, σε λειτουργίες, στη χειροτονία, σε χειροτόνηση και με ένα διάκονο. Από λίγες στιγμές στη ζωή του τον γνωρίσατε. Εσείς όμως τον έχετε κάθε μέρα. Το Επισκοπείο ανοιχτό σας λειτουργούσε, σας εξομολογούσε, έκανε φιέλαια, αγρυπνίες, ιερά λείψανα, ομιλίες, συζητήσεις καθημερινές. Γνωρίστε τη ζωή του. Έτσι λοιπόν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό που γνωρίσατε. Την καθαρότητα και όχι την πονηριά, την άσκηση και όχι την καλοπέραση, την ευγένεια και όχι τα νεύρα, την επιείκεια και όχι την σκληρότητα, την συγχώρεση και όχι την κατάκριση. Ζήσαμε την αγιοσύνη ζωντανή, καλούμαστε κι εμείς να την αντιγράψουμε και να την βάλουμε στη ζωή μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα που είναι το μνημόσυνό του και να μας αξιώσει ο Θεός κάθε χρόνο να κάνουμε το μνημόσυνό του μέχρι την αγιοκατάταξη. Διότι σήμερα λέμε αιωνία σου η μνήμη και μεθαύρο που δούμε να ψέρνουμε το απολυτικείο του. Δεν ξέρω ο Θεός τι σκέφτεται για τον καλό μας Ποιμενάρχη. Εμείς ευχόμαστε πάντως να ζήσουμε αυτό το γεγονός. Εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί ο καλός μας Ποιμενάρχης. Μακαριστός Άγιος Αντώνιος να είναι προστάτης στη ζωή μας. Να ευλογεί όλους μας, πρώτα εσάς και τελευταία εμένα, να προσφέρει στον Θεό να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη, ενίσχυση στη ζωή σας και ο καλός μας ο Αντώνιος, όπως πάντοτε μας πρόσεχε, να συνεχίσει να μας προσέχει όλους και να είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα της ζωής μας και
κάθε φορά που τον καλούμε και έχουμε ανάγκη. Έχουμε μια